Σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, η Πανελλήνια Οργάνωση Γυναικών Παναθηναϊκή και η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών παρουσίασαν το πρόγραμμα Ένωση για την Απασχολούμενη Γυναίκα, που έχει στόχο τη βελτίωση της επαγγελματικής θέσης των εργαζόμενων γυναικών. Έχουμε τη χαρά να κάνουμε μία από τις πρώτες εκδηλώσεις δημοσιότητας του έργου Ένωση για την Απασχολούμενη Γυναίκα, που η Ομοσπονδία μας είναι ο ανάδοχος φορέας, με άλλους 12 φορείς σε όλη την Ελλάδα, που στόχο έχει να βοηθήσει τις εργαζόμενες γυναίκες και τις αυτοαπασχολούμενες να μην χαθεί ούτε μία θέση εργασίας, και όσες γυναίκες αυτοαπασχολούμενες μπορούν να δημιουργήσουν θέση εργασίας στη δική τους επιχείρηση, και γιατί όχι να τη μεγαλώσουν και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το θέμα της ανεργίας, που είναι το πιο σημαντικό στη χώρα μας. Το πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση και επιμόρφωση 4.800 γυναικών, ιδιαίτερα αυτών που απασχολούνται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, επί παραδείγμαση συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εκπεριτροπής απασχόληση, μερική απασχόληση, όπως επίσης και των αυτοαπασχολούμενων γυναικών, με σκοπό την ενίσχυση των προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξής τους και τη μη απώλεια της εργασίας τους μέσω ανάληψης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Σκοπός και στόχος δικός μας ως οργάνωση είναι να επικοινωνήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Είναι μια ευκαιρία που πρέπει να την εκμεταλλευτούμε, γιατί στις δύσκολες εποχές που ζούμε δοκιμάζεται όχι μόνο η κοινωνική συνοχή, όπως συνηθίζεται να λένε, αλλά και η οικογενειακή συνοχή. Η οποία οικογενειακή συνοχή, ξέρουμε όλοι και γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας άντρες και γυναίκες, ότι η γυναίκα είναι εκείνη που την κρατάει μες στην οικογένεια. Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 9,7 εκατομμύρια ευρώ, είναι εξ ολοκλήρου χρηματοδοτούμενο μέσω ΕΣΠΑ και η διάρκεια υλοποίησής του είναι 15 μήνες. Σίγουρα θα ξέρετε τις κοπέλες που ξεκίνησαν πριν 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά 4, με τα σαλιγκάρια από την Κόρινθο. Μια εξαιρετική δραστηριότητα, όχι μόνο σαν επιτυχημένη επιχείρηση, αλλά και εξάγουν κιόλας. Έχουμε άλλες κοπέλες στο σύνδεσμο, οι οποίες ήταν μεταφράστριες και κάναν τη δικιά τους εταιρεία online μεταφράσεων. Δηλαδή υπάρχουν δυνατότητες και ιδέες, οι οποίες και σε περιφερειακό επίπεδο μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 11 περιφέρειες της χώρας από την ΟΕΣΥΝΕ σε συνεργασία με τις δύο μεγαλύτερες γυναικείες οργανώσεις, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς, και φιλοδοξείται να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ και να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων, ώστε να ωφεληθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερος αριθμός γυναικών.